Τι Όσκαρ θα έδινε στον εαυτό σου? Λίγο με την υπομονή δεν τα πάω καλά. Δεν τα πας καλά. Όχι, είσαι τσίτα. Πώς θα αντιδρούσες αν έβλεπες μπροστά σου τη σύντροφο των ονείρων σου? Καταρχάς είσαι άτομο, πολλά κορίτσια θέλω να το μάθουν αυτό. Είσαι άτομο το οποίο, ας πούμε, με το που βλέπει μια κοπέλα, ξέρεις, να πάθει ένα blackout και να πει, όπα, αυτή, ξέρω εγώ, είναι για μένα. Είσαι δηλαδή της πρώτης ματιάς ή είσαι λιγάκι τύπου, ξέρεις? Είμαι της πρώτης ματιάς και την έχω πάθει. Την έχω πάθει. Την έχω πατήσει 100 φορές. Το πάθει περιστατικό είναι ότι πήγε μια να βγάλει μια φωτογραφία. Και όταν την εμφάνισε δεν υπήρχες. Όχι, και δεν της έφτανε και καλά χωρίς. Δεν ξέρω πώς την είδε έτσι τη δουλειά. Και έκανε πίσω στην πόρτα. Ναι, οκ. Λοιπόν, και πήγε να βγάλει φωτογραφία και άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω από την πόρτα. Και γελώντας, εγώ της λέω: ναι, ναι, πιο πίσω, πιο πίσω. Και έφυγε τελείω. Και αυτή νόμιζε ότι πραγματικά της έλεγα πιο πίσω και ήταν έτσι με τη μηχανή και είχε ένα σκαλοπατάκι πίσω. Πάρα κανείς και έπεσε το κορίτσι. Και έπεσε κανονικά όμως. Μπορείς να θυμηθείς ένα πράγμα που σου έχουν πει είτε σε συνέντευξη περιοδικού, είτε σε τηλεοπτική, είτε σε οτιδήποτε το οποίο σε έχει μπλοκάρει και το έχεις αποφύγει αντίστοιχα τραλαδραλαλό? Όχι, αλλά μπορώ να σου πω μια ερώτηση την οποία δεν μπορώ να την καταλάβω ποτέ. Για πες. Θα ξαναπήγαινε σε reality? Για πες το χειρότερο στοιχείο του χαρακτήρα σου. Χειρότερο στοιχείο? Επειδή δεν είναι ένα, θα σου πω ένα από αυτά. Ναι. Λοιπόν, το χειρότερο. Πολλές... Πες μου τρία και θα σου πω εγώ ποιο είναι το χειρότερο από τα τρία. Ωραία. Πολλές φορές όταν με πιάνει μηχανή ακολλάω εντελώς. Δεύτερον, χάνω την υπομονή μου όταν νιώθω ότι αδικούμε και το δείχνω, δεν μπορώ να το κρύψω. Και πολλές φορές μου έχει γίνει κακό. Σε όλους τους τομείς, αυτό είτε επαγγελματικούς, ναι, είτε προσωπικούς, γενικά. Ναι, γενικά άνθρωπος, δεν. Ωραία. Τρίτο δεν μπορώ να σου βρω, διάλεξε ένα από αυτά τα δύο.